Ελένη, 28 Ιουνίου του 1913. Οι Βούλγαροι κατακτητές αποχωρούν από την πόλη των Σερών. Η πόλη των Σερών που γίνεται παρανάλωμα του Πυρός από τους Βούλγαρους. Και εδώ που βλέπετε 600 Σεραίοι, οι πρόγονοί μας, μπήκαν σε αυτήν εδώ την αυλή. Αυτό είναι το Ιταλικό προξενείο. Και ο πρόξενος έριξε λίρες προς τους Βούλγαρους και αυτοί οι 600 Σεραίοι έζησαν. Πραγματικά είναι ένα εμβληματικό κτίριο του Ιταλικού προξενείου. Δεν υπάρχει, αλλά από τα μαγικά χέρια του Χριστόφορου Μελίδη ταξιδεύουμε σε εκείνη την εποχή για να μάθουμε την ιστορία της πόλης μας. Εντυπωσιακό. Ο Χριστόφορος Μελίδη. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακό, πραγματικά. Εγώ συγκινήθηκα. Αν είσαι σεραίος, και εσύ είσαι σεραία στην καταγωγή, Ελένη, νομίζω ότι συγκινήσε. Ο κύριος Χριστόφορος Μελίδης είναι σεραίος ζωγράφος, mm-hmm. προσφέρει πολλά εδώ στον τόπο. Και πραγματικά αυτές οι μακέτες, αυτά που έχει δημιουργήσει είναι μοναδικά. Ξεκινάμε από αυτό που είναι τόσο εντυπωσιακό. Το σπίτι στο οποίο σώθηκαν 600 σεραίοι, κύριε Μελίδη. Ναι, γεια σας. Ξεκίνησα όταν είδα ότι το κτίριο είναι ρυπωμένο και θα καταρρεύσει. Το μέτρησα και άρχισα να το κατασκευάζω με πέτρα και ξύλο. Είναι ένα ακριβές ομοίωμα με κλίμακα 1 προς 20, 20 φορές μικρότερο. Είναι εντυπωσιακό και τα κεραμίδια. Πόσα κεραμίδια έχει? 3.500 κεραμίδια έγιναν. Ένα-ένα βάζατε τα κεραμίδια. Ναι, ναι. Και πετραδάκια, τα παντζούρια και κάθε στοιχείο που αναδεικνύει τη μακεδονική αρχιτεκτονική του 1870 είναι αυτό. Έτσι ήταν το Ιταλικό προξενείο τότε. Ναι, την περίοδο της τουρκοκρατίας. Μάλιστα. Βέβαια, έχει κάνει και τον πύργο του Ορέστη. Ο Αντώνης Παπαμιχαλάκης θα μας τον δείξει τώρα. Ελένη, αν έχεις έρθει στις αίρες που έχεις έρθει, πάνω στο λόφο του Κουλά, εκεί στην Ακρόπολη, υπάρχει ο πύργος του Ορέστη, ένα τοπόσιμο για την πόλη των Σερών. Έτσι ήταν. Έτσι ήταν το 1350 όταν κτίστηκε από τους Σέρβους και ήταν ένας αμυντικός πύργος με τις πολεμίστρες. Σήμερα φυσικά το μεγαλύτερο τμήμα έχει καταρρεύσει. Εδώ είναι ένα ομοίωμα το οποίο δείχνει πώς ήταν τότε. Και τώρα οι πόντιοι θα συγκινηθούν. Όποιοι είναι πόντιοι, όλοι μας θα συγκινηθούμε. Ο ελληνισμός θα συγκινηθεί. Παναγία σου Μελά. Ευληματικό. Ελένη, κοίταξε τι έκανε ο κύριος Μελίδης. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Η Παναγία σου Μελά στην τραπεζούντα. Ναι, είναι ένα ακριβές ομοίωμα, 50 φορές μικρότερο του πραγματικού, που βρίσκεται στο όρος Μελά της τραπεζούντας. Είναι το σύμβολο των ποντίων και δείχνει ακριβώς το μοναστήρι αυτό που είναι στο χείλος ενός βράχου. Πάντως είναι όλες οι λεπτομέρειες, δηλαδή είναι και η Παναγία πάνω στο βράχο. Ναι, όπως ήταν ζωγραφισμένη εκεί πάνω στο βράχο, έγινε μια ακριβή αποτύπωση. Πόσες μέρες δουλειά σε χρειάστηκε για να φτιάξετε την Παναγία σου Μελά, με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια? Περίπου 6 μήνες εργασία. Mm-hmm. 6 μήνες. 6 μήνες εργασία. Ναι. Και με τι υλικό είπαμε? Είναι με πέτρα και ξύλο. Είχατε την εικόνα, είχατε τα στοιχεία. Ναι, είχα φωτογραφίες, το έκανα σε κάτωψη και πρόσωψη πρώτα αρχιτεκτονικό σχέδιο και μετά σιγά σιγά το έκτισα. Ελένη, δεν ξέρω πόσο η κάμερα τον Τόνι Παπαμιχαλάκη αποδίδει αυτό το εκπληκτικό. Αποτυπώνει τα πάντα, οι εικόνες είναι όντως εντυπωσιακές. Κύριε Μελίδη, πώς ξεκινήσατε? Πώς αρχίσατε έτσι να δημιουργείτε ουσιαστικά μικρογραφίες σημαντικών σημείων των Σερών και όχι μόνο? Ξεκίνησα πριν 40 χρόνια να αποτυπώνω με σχέδια και φωτογραφίες στην παράδοση των Σερών, παλιές γέφυρες, παλιές βρύσες. Και ήθελα, γιατί ανάγλυφο γίνεται πιο εύκολα κατανοείται, και άρχισα να δημιουργώ αυτές τις μακέτες, μικρογραφίες. Έχω κάνει πολλά γέφυρες, βρύσες. Είναι εντυπωσιακό, Ελένη, και η συλλογή από τούβλα που έχει. Τώρα θα μου πεις τα τούβλα, και όμως τα τούβλα γράφουν τη δική τους ιστορία. Να δείξουμε ένα από αυτά. Να πούμε, Ελένη, ότι οι κατασκευαστές, οι κεραμοποίοι, ναι. Αυτό το ξέρω, το έμαθα εδώ από τον κύριο Μελίδη, τι έχουν μπροστά? Αυτό είναι τα αρχικά Δέλτα Κάπα, που είναι το κεραμοποιό. Δημήτριος Κακαλέτσης λεγόταν, που είχε κεραμοποιείο το 1924 στην mm-hmm. πόλη, και πολλά σπίτια που χτίστηκαν με αυτό το τούβλο. Δηλαδή έβαζαν τα αρχικά ο κεραμοποιός, τα αρχικά το όνοματός του, για ποιο λόγο? Για να διακρίνεται από τους άλλους, αλλά και αν τυχόν και τα κλέψουν να υπάρχει το διακριτικό. Ναι.
Mm-hmm. Μετά από πολλά χρόνια έρευνα, ανακάλυψα 150 διαφορετικά στην περιοχή του Σερών. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και διάφορα αντικείμενα που μας λένε, μας δείχνουν και την καθημερινότητα των Σεραίων, έτσι, Βασίλη. Έτσι, έτσι. Ναι, παλιές ζυγαριές, ναι. Διάφορα εργαλεία παλιών μαστόρων και ό,τι έχει σχέση με τα παλιά επαγγέλματα. Πινακίδες καταστημάτων, από ό,τι βλέπουμε. Ναι, πού εκτίθενται όλα αυτά, Βασίλη? Πού μπορεί κάποιος να έρθει να δει αυτή την εντυπωσιακότατη έκθεση? Στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής και Παράδοσης της ΣΕΡΕΣ, στην Οδό Εθνικής Αντίστασης, τα οποία βέβαια αυτά στεγάζονται προσωρινά, γιατί ο χώρος είναι μικρός. Ναι. Και όταν δημιουργηθεί το αρχαιολογικό μουσείο, το ιστορικό μουσείο της πόλης των Σερών, πιστεύω να μεταφερθούν εκεί. Και πραγματικά ένα ταξίδι, γιατί έρχονται εδώ φοιτητές, μαθητές, ταξιδεύουν. Ένα μοναδικό ταξίδι, ναι, ταξίδι, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ.